μεγάλο ο Ρωσίο στόχο. Το 1-1 η ομάδα έχει πάρει το αεροπλάνο και έχει πεταχθεί εδώ δίπλα στην Βοστόνη για να αντιμετωπίσει στο τέταρτο μάτι τη χρονιά του Boston Celtics του Αντώνη Σαμαρά. Να δούμε έτσι τι γίνεται στο 538. Νωρίς είναι ακόμα, να το κοιτάμε αυτό πέρα. Μόλις 3 παιχνίδια έχουμε παίξει, αλλά είμαστε. Ναι, είμαστε πίσω από τους Raptors. Να παίξουμε επιτέλους με τους Raptors τώρα σε λιγάκι να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα νέα στο Cleaning the Glass. Και πάλι να πούμε ότι μόλις 3 παιχνίδια έχουμε παίξει, αλλά δεν είμαστε στη νούμερο 1 θέση, είμαστε στη νούμερο 9 θέση και ο αντίπαλος μας εδώ τώρα. Η Celtics στη νούμερο 10. Ενδιαφέρον το ότι είναι ανάποδα τα πράγματα στην ευστοχία. Εμείς είμαστε η δεύτερη, η Celtics 29η στην επίθεση. Ανάποδα τα πράγματα και στα λάθη που υποχρεώνει η άμυνα της ομάδας να κάνει ο αντίπαλος. Εμείς δεν υποχρεώνουμε τον αντίπαλο να κάνει πολλά λάθη. Είμαστε στην 28η θέση. Αντιθέτως, οι Celtics έχουν μια άμυνα η οποία είναι καλύτερη σε αυτό πέρα το πράγμα. Και ανάποδα είναι και τα rebound. Εμείς είμαστε καλοί στα αμυντικά, κακοί στα επιθετικά. Ακριβώς το ανάποδο για τους Celtics. Κυρίως λόγω του Καντέρ και του Τάι σε αυτό πέρα το πράγμα. Όπου και οι δύο αυτοί εδώ πέρα παίχτες δεν ξέρουμε αν θα παίξουν. Μάλλον ξέρουμε ότι ο Καντέρ σίγουρα θα παίξει. Ο Τάι είναι questionable για αυτό πέρα το match. Επίσης, και η Πόντι είναι ένα σημείο διαφοράς. Σε εμάς περιμένεις έτσι ένα παιχνίδι γύρω στους 120 πόντους, στους Celtics ένα παιχνίδι γύρω στους 105. Τώρα, και ας λείπει ο Καντέρ και ας λείπει και ο Τάις, βλέπουμε εδώ πέρα το παιχνίδι με τους Raptors που το κερδίσαν οι Celtics μέσα στο Toronto. Πάρταξαν μια πεντάδα κοντή, έτσι, small ball, με τον Smart μέσα. Tatum, Hayward, Brown, Kemba και Smart. Από την άλλη, οι Raptors είχαν τον Gasol για λίγο, χάσανε το προβάδισμα και προσπάθησαν να το γυρίσουν στο μάτσο με τον Ibaka, αλλά δεν τα καταφέραν. Έχουν ανέβει τα λεπτά συμμετοχής για τον Robert Williams. Μπορεί να δούμε και τον Ογκελέγε, μάλλον θα το δούμε. Αυτά. Τώρα, το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής από το Instagram ή μάλλον από το Gmail, δεν έχει από το Instagram. YouTube Business Opportunity, χαμογελάκι στο τέλος, Stability, Revenue Growth. Δεν θέλω τώρα με το ζόρι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να σε πω αν είσαι καινούριος στα ξενύχτια και δεν ξέρεις το μυστικό για να απολαύσεις το παιχνίδι στο Boston Garden. Το μυστικό στο να απολαύσεις το παιχνίδι είναι ο Peter Griffin. Ο Peter Griffin, υπάρχουν κάποιοι έτσι τύποι στην τηλεόραση όπου ξεκινάς έτσι τους σε ενοχλούν, μετά γίνεται ανυπόφορη αυτή η κατάσταση, γίνονται πάρα πολύ εκνευριστικοί, αλλά υπάρχει ένα tipping point, υπάρχει ένα, έτσι, ένα σημείο στο οποίο ξεπερνάει έτσι το ανυπόφορο, ξεπερνάει το εκνευριστικό και γυρνάει σε απόλαυση, γυρνάει και λες σε διαστροφή μάλλον, να μην πω απόλαυση. Υπάρχουν εκνευριστικοί έτσι, σχολιαστές σε άλλες ομάδες, αυτό στον Raptors για παράδειγμα. Αλλά όχι, ο Peter Griffin είναι απόλαυση, δεν τον αλλάζουμε με τίποτα. Γενικώς στο Boston Garden είναι απόλαυση εδώ και πολλά χρόνια. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το πέρα το match. Πάμε να το κερδίσουμε. Πάμε να το κερδίσουμε για ψυχολογικούς λόγους, τους γνωστούς. Αυτά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβούνται τον ελεφάντα.